να σχολιάσουμε το Your Face Out of the Familia, αυτό το γελίο σόου, αυτό το μογγόλικο σόου που απευθύνεται σε ανθρώπους, τους οποίους το μόνο που κάνουν είναι να βλέπουν σούργελα, να ντύνονται σούργελα. Λοιπόν, έχω λοιπόν να πω στον κύριο Τάκη Σαχαράτο, όταν είναι μια βραδινή ζώνη, όχι νυχτερινή, δεν μπορείς να λες εσύ σε έναν ηθοποιό που έχει τη φυσάκι της ρουβάς καυλοψέκασες, γιατί δεν είναι όλο το κοινό σαν τα μούτρα σου, κύριε Ζαχαράτο, να θέλει καυλοψεκάσματα. Υπάρχει και άλλο κοινό που θέλει ευειοψεκάσματα. Σε διορθώνω λοιπόν, γιατί δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Αυτό το υπενθυμίζω. Ένα δεύτερο που έχω να σου πω, κύριε Ζαχαράτο, είναι ότι βγήκαν όλοι οι δημοσιογράφοι και λένε για σένα που είσαι μόνος ειδικός. Ποιος ειδικός είσαι να κρίνεις τις μιμήσεις? Γιατί εσύ από πού ξεκίνησες? Drag show έκανες στο Αλεξάνδρ, τη Βουκουκλάκη. Ποιο είναι το ταλέντο σου, να ντύνεσαι γυναίκα και να κάνεις τη Μαρινέλα και τις διάφορες γυναίκες και να μιμήσεις? Αυτό το ταλέντο, συγχωρέστε με, αλλά ως σπουδαγμένος από δύο και ως τραγουδισταράς και ως ηθοποιός δεν μπορώ να το αναγνωρίσω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλο drag show και μιμούμε και άλλο καλλιτέχνης. Να κάνεις δικά σου τραγούδια, κύριε Ζαχαράτο, με στίχους τους οποίους είναι τραγουδιστών και δημιουργών, και μετά να βγεις να κάνεις το κριτή που όλο μου σηκώνεσαι την καρέκλα και προσπαθείς να κλέψεις εντυπώσεις. Βέβαια, είσαι πολύ ωραιότερος από εκείνη την αντάλλατη, τη Μαρία, την Μπεκατόρου, την Τάπα, που τη βάλανε να κάνει. Έφυγε από το κανάλι του πρώην Γκόμενου, πριν παντρευτεί τον άντρα του κυρίου Καρατζαφέρια του γιου, και πήγε στον Αντένα, γιατί το θέλει ο κύριος Λάτσιος. Αν και με τον κύριο Λάτσιο δεν έχω τίποτα, τον εκτιμώ ιδιαίτερα και θα πω σε ένα επόμενο βίντεο κάποια πράγματα για αυτόν. Που πόσο δίκιο έχει για τη Μενεγάκη και ζητάει την περιουσία του. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό το σόου είναι ένα σόου μογγόλικο. Και κάτι άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαββιδάκης την ώρα που βγήκε στο τηλέφωνο, ο Σταμάτης Κόκοτας φέρθηκε πολύ φάου στο Σαββιδάκη. Γιατί είπε το παιδάκι που έχετε εκεί και με μιμείτε. Δεν είπε ο κύριο Σαββιδάκης, ο συνάδελφος. Είδαμε λοιπόν ένα ψωνισμένο κύριο Κόκοτα, που δεν τα ακούτε από με το όνομά του. Είδαμε ένα ψώνιο Κόκοτα. Και δεν με ενδιαφέρει η ιστορία τώρα, μιλάει έτσι και τον καλλιτέχνη. Φτασμένο προ το Σαββιδάκη. Το παιδάκι που έχετε εκεί και βοηθήστε τα παιδιά. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Κόκοτα, ότι είσαι ο βασιλιάς του κόσμου? Ένας αρκουγιάρης, ήσουν με κάτι σε όλη σου τη ζωή, με κάτι εδώ πέρα μέχρι εδώ ήταν τα. Δεν το καταλαβαίνω που ψακούνε και κλαίνε. Άκουσε η Μάλφα και πέσε κάτω. Σηκώθηκε ο Ζαχαράτος όρθιος, λες και άκουγε τη Μαρία Κάλλας. Βρε, δεν πάτε σούργια να όλα ένα πληγείτε.